Πάνω από 300 κιλά μπακάλικης πιπεριάς μοιράστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Ιωάννη Σερών, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργάνωσε και φέτος τη γιορτή μπακάλικης πιπεριάς. Η πλατεία του Αγίου Ιωάννη, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε και η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς, πραγματικά πλημμύρισε από κόσμο, καθώς φαίνεται πως όλοι είχαν την ανάγκη να δοκιμάσουν τη μοναδική μπακάλικη πιπεριά του Αγίου Ιωάννη και φυσικά να τη συνδυάσουν με πολύ χορό, τραγούδι και πολύ καλή διάθεση. Τις μπακάλικες πιπεριές, όπως ήταν φυσικό, συνόδευαν τα κρεατικά και φυσικά πολύ ποτό. Τα μαγκάλια πήραν φωτιά, σουβλάκια, σουτζουκάκια, αλλά και γενικότερα ό,τι κρεατικό υπήρχε για να συνοδεύσει τις μπακάλικες πιπεριές, βρισκόταν πάνω στα κάρβουνα και έγινε ανάρπαστο. Ευτυχώς που υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταγράφουν την πραγματικότητα και την αλήθεια, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά και λέγαμε ότι τέλεια βραδιά με πάρα πολύ κόσμο και είχαμε 5-6 φίλους τέλος πάντων. Αλλά ευτυχώς υπάρχετε και εσείς και καταγράφετε αυτό που γίνεται σήμερα στον Αγιάννη, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ο κόσμος δείχνει πόσο έχει αγαπήσει αυτή τη γιορτή, ο σεραϊκός κόσμος και όχι μόνο, από όλο τον ομό επισκέπτες. Από νωρίς, πάνω από 200 κιλά μπακάλικης. Πάνω από 200. Πάμε τα μπακάλικα στις άλλες. Πάρα πολύ, δηλαδή τα πιάτα έτσι. Συνέχεια. Είναι πάντως και ένας καλός τρόπος για να μάθουν και απ' έξω ότι τα μπακάλικα στις Σέρες είναι τα καλύτερα, τα διαφημίζουν. Το θέμα είναι ότι εμείς τα ξέρουμε να τα μάθουν και έξω, όπως λέτε κι εσείς. Και είναι πολύ λογικό όταν το τρώει Σεραίος που ξέρει να τρώει. Πρέπει να το φας και εσύ, ρε φίλε, που είσαι εκτός Σερών, γιατί εμείς ξέρουμε από κουζίνα εδώ πέρα. Φαίνεται ότι ξέρουμε να τρώμε Σεραί, έχουμε μια φήμη. Πάντα. Έχουμε πολύ καλή φήμη ως καλοφαγάδες, ότι έχουμε καλή κουζίνα, έχουμε καλή γαστρονομία γενικώς. Οπότε η μπακάλικη πιστεύω σε λίγα χρόνια να ταξιδεύει, ήδη ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, αλλά να μπει στη γαστρονομία, στα μενού όλων των εστιατορίων όλης της Ελλάδος. Η 8η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς συνοδεύτηκε από ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα Έμπειρο Τέχνες, ενώ χόρεψαν και αρκετά τμήματα πολιτιστικών συλλόγων. Βέβαια και ο κόσμος έδωσε δυναμικό παρόν στο χορό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού η γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς και όλοι οι σύλλογοι Μικρασιατών και όχι μόνο τη στηρίζουμε. Έχει γίνει πλέον δεσμός εδώ στο σύλλογο Μικρασιατών του Αγιάννη, ούτως ώστε διαφημίζουν και τις πιπεριές μπακάλικες, ένα σεραϊκό επετοπλίσων προϊόν το οποίο έχει προωθηθεί σε όλη την Ελλάδα και νομίζω και στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν να γνωρίζουν ότι τα σεραϊκά μπακάλικα, θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο και σε όλους όσους συνέβαλαν για αυτή την εκδήλωση. Εμείς... Στην καρδιά του καλοκαιριού ο κόσμος βλέπουμε ότι έχει όρεξη για γλέντι, για διασκεδάσει και βλέπετε ότι όλοι χορεύουν, τρώμε μπακάλικη πιπεριά, το γνωστό προϊόν της περιοχής. Να είμαστε γεροί και του χρόνου, περνάμε πέρα. Τι θα έλεγα,
Περνάμε καλά, ναι. Νομίζω ότι πλέον έχει γίνει θεσμός η γιορτή Μπακάλικας Πιπεριάς. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ, στηρίζουμε το σύλλογο, συγχαρητήρια. Το γλέντι παρά την ζέστη κράτησε μέχρι το πρωί και όλοι φρόντισαν και αυτή η βραδιά να τους μείνει αξέχαστη. Η εκδήλωση ήταν μια συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου με την κερδοφελή επιχείρηση του Δήμου Σερών. Η 8η γιορτή της Μπακάλικης Πιπεριάς εδώ στον Αγιάννη Σερών, μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός, έχει καταγραφεί στην ύβηση των Σεραίων, την περιμένουν οι Σεραίοι. Βλέπετε κι εσείς το πλήθος κόσμου που έχει κατακλείσει την πλατεία του Αγίου Ιωάννη. Χαιρόμαστε πραγματικά που βλέπουμε τόσο πολύ κόσμο να διασκεδάζει στην καρδιά του καλοκαιριού σε έναν μαγευτικό τόπο όπως είναι εδώ πέρα ο Αγιάννης. Είναι πολύ σημαντικό να αποτελεί το πόσιμο για την περιοχή μας ένα βασικό συστατικό της μεσογειακής μας διατροφής. Όπως είπα και πριν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μια ολοκληρωμένη διαχείριση μιας καλλιέργειας από τον κύριο Άτσαλο προάγει ουσιαστικά και διαφημίζει τον τόπο μας, όχι μόνο εντός των ορίων του νομού, αλλά και εκτός. Μεγάλη συμμετοχή για την Πιπεριά, τρελή αγάπη. Χορός, τραγούδι, γλέντι, είναι μια πανέμορφη γιορτή του καλοκαιριού.